Ανακοινώνονται 38 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας. Το σύνολο ανέρχεται στα 228 κρούσματα του νέου κοροναϊού. 22 κρούσματα αφορούν πιθανή εγχώρια μετάδοση, δηλαδή δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό και επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα. Η πλειοψηφία τους είναι στην Αθήνα. 57 ασθενείς νοσηλεύονται, 5 είναι διασωληνωμένοι. Ευχόμαστε σε αυτούς τους βαριά ασθενείς γρήγορα να αναρρώσουν. Τέλος, 8 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. Από το σύνολο των νοσηλευθέντων, το 51% είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα 3.400 δείγματα. Σήμερα θεσπίστηκαν αυστηρά εργαστηριακά κριτήρια για τον έλεγχο συμπολιτών μας στα νοσοκομεία, ο οποίος θα γίνεται για ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονία και νοσηλεύονται ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δεν συστήνεται εργαστηριακός έλεγχος για το νέο κορονοϊό στα δημόσια νοσοκομεία σε ασυμπτωματικούς πολίτες ή πολίτες με ήπια συμπτώματα της ίωσης, οι οποίοι θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους. Για τη διασφάλιση της πρόσβασης χρονίως πασχόντων ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και των ασθενών που λαμβάνουν κάποια άλλα προϊόντα, προβλέπεται διαδικασία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, βάσει της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να αιτούνται τα φάρμακά τους χωρίς τη φυσική τους παρουσία, μέσω τηλεφώνου, fax ή email. Τα φάρμακα θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν συγγενείς και εξουδετωμένα για αυτό το σκοπό πρόσωπα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, παρόμοια διαδικασία αφορά και ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για υγειονομικό υλικό, σκευάσματα ειδικής διατροφής και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αφορούν αυτούς τους ασθενείς. Όπως επίσης γνωρίζετε, με ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα το πρωί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να λειτουργούν κατά το δυνατόν με λιγότερο συνωστισμό. Κάποια από αυτά τα μέσα έχει δοθεί ισχυρή σύσταση να λειτουργούν με το 50% των επιβατών τους. Και φυσικά η αποφυγή συγκροτισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Θέλω να επισημάνω την ιδιαίτερη προσοχή όλων μας να μην παρατηρηθούν συνθήκες συγκροτισμού όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σήμερα στα σούπερ μάρκετ και αλλού. Ευνοούν τη μετάδοση και διασπορά ενός ιού ο οποίος μπορεί να είναι ακίνδυνος για τους περισσότερους από εμάς αλλά πολύ επικίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. Τέλος, συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους και με υψηλό αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Σας ευχαριστώ. Να κάνουμε ερωτήσεις. Να κάνετε. Θα ρωτήσω για το λαϊκό, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ να συντονίσει τις ερωτήσεις και απαντήσεις ο εκπρόσωπος. Πολύ εύκολη ερώτηση, κύριε Χρονιά. Κύριε Τσιόδρα, θίξατε ήδη το θέμα του σούπερ μάρκετ. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ μετά από πολλές μέρες δουλειάς πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Τι γινόταν, δεν μπορούσα να το αναβάλω άλλο. Είδα ηλικιωμένους ανθρώπους να συγκροτίζονται, να περιμένουν ακόμα και 35 λεπτά στην ουρά και θέλω να ρωτήσω αν πρέπει να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα όσον αφορά τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στους χώρους του σούπερ μάρκετ, δηλαδή αν πρέπει να κάνετε λίγο πιο εξειδικευμένα τα μέτρα. Ακόμα και άκουσα παράπονα από τις γυναίκες που χτυπούν στα ταμεία ότι δεν φοράνε μάσκα, αλλά η εικόνα που είδα ήταν ότι κάνουμε μια καραντίνα, αλλά εκεί μέσα είναι σαν να χάνεται το παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό είπα, μίλησα για αίσθημα ατομικής ευθύνης. Πρέπει όλοι να προσέξουμε. Χτες, μιλώντας στο Υπουργείο εκτεταμένα για αυτό το θέμα των ουρών, είπαμε ότι κανονικά μια ουρά δεν πρέπει να έχει παραπάνω από 5 άτομα και να υπάρχει μια επαρκής απόσταση μεταξύ τους. 1 μέτρο, 2 μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να εφαρμοστεί αυτό. Αυτό είναι αίσθημα ατομικής ευθύνης. Αυτό είναι ότι συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι ότι δεν κατακλείζουμε την ουρά. Και ιδιαίτερα όταν έχει άτομα που ανοίγουν σε ευπαθείς ομάδες και περιμένουμε υπομονετικά να αραιώσει λίγο ουρά. Έχουμε όλη την ευθύνη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αστυνομικά μέτρα στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Δεν χρειάζεται αυτός ο πανικός. Είπαμε, η επιδημία του φόβου και του πανικού είναι χειρότερη από την επιδημία του ιού. Πρέπει όλοι να το αισθανθούμε μέσα μας αυτό και να αποφύγουμε το συνωστισμό όπου μπορούμε. Παρακαλώ. Καθηγητά, συγγνώμη, σας ρώτησα και χθες και μου είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την αιμοδοσία. Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη τελικά από αίμα, από ό,τι φαίνεται, αν κάποιος έχει τα συμπτώματα και είναι ασυμπτωματικός ασθενής,
Αυτό πώς θα ελέγχεται, δηλαδή μπορεί να δώσει αίμα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ειδικοί κανόνες στην αιμοδοσία, οι οποίοι προβλέπονται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοπαγρύπνησης. Να σας πω ότι θεωρητικά μόνο υπάρχει αυτή η πιθανότητα μετάδοσης του νέου κορονοϊού από την αιμοδοσία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει και λαμβάνονται ειδικά μέτρα από τις αιμοδοτικές μονάδες για να μην υπάρξει έλλειψη αίματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και επειδή λόγω του φόβου πάλι και της επιδημίας του φόβου, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι αιμοδότες αποφεύγουν να δώσουν αιμοδοσία, θα προβλεφθούν ειδικές διαδικασίες ώστε να ανεξάλληπτα να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία αιμοδοσίας και να μην υπάρξουν έλλειψη σε αυτό το βασικό προϊόν το οποίο σώζει ζωές. Κυρία Βλεμάκη. Κύριε Καθηγητά, μας είπατε ότι το 51% των νοσούντων είναι άνω των 65 ετών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για να ενημερώσουμε και εμείς τους πολύ σωστά. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσούν με βαριά συμπτωματολογία, είπατε ότι έχουμε 5 ανθρώπους διασωληνωμένους στις μονάδες δυτικής θεραπείας. Να έχουμε λίγο τις ηλικίες τους, αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι υποκείμενα νοσήματα και σε ποιες περιοχές νοσηλεύονται. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν θα μας πείτε συγκεκριμένα τις περιοχές, αλλά τα νοσοκομεία αναφορά στα οποία νοσηλεύονται. Νοσηλεύονται σε μεγάλα νοσοκομεία αναφορά στην πατρίδα μας, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω εδώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν σοβαρά ή διασωληνώνονται ή και οι ατυχείς τρεις συμπολίτες μας που κατέληξαν ήταν μεγαλύτερης ηλικίας από την συνηθισμένη ηλικία που προσβάλλει αυτός ο ιός, η οποία είναι ηλικίες από τα 40 μέχρι τα 69. Οπωσδήποτε, για να καταλάβετε, ας πούμε, οι τρεις θάνατοι από μόνοι τους έχουν ένα μέσο όρο ηλικίας 73 έτη. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, να μην είμαστε βιαστικοί, να περιμένουμε να δούμε την πλήρη εικόνα του ιού στη χώρα μας πριν πούμε δεδομένα για αυτές τις σοβαρές πνευμονίες που θα αντιμετωπίσουμε και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες. Αναμένουμε να είναι υψηλότερες ηλικίες. Αναμένουμε να είναι άνω των 65 και πιθανότατα και άνω των 70 ετών αυτοί οι άνθρωποι. Ένας ιός όμως προκαλεί πνευμονία, έτσι. Είναι χαρακτηριστικός ιός ο οποίος προκαλεί πνευμονία και θα πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση και μια αυξημένη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την πνευμονία, η οποία ενδεχομένως μία στα χίλια θα αφορά και ένα νεότερο άτομο. Υπάρχουν λοιπόν και νεότερα άτομα τα οποία έχουν σοβαρή πνευμονία και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό κάνουμε όλο αυτό τον αγώνα και γι' αυτό έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά τα μέτρα. Ένας ιός που αφορά όλους μας θα πλήξει πιο σοβαρά τις ομάδες του πληθυσμού που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες των άνω των 70, τους ανθρώπους με τα χρόνια νοσήματα, αλλά θα πληγούν και νέοι άνθρωποι. Έτσι. Μετά. Αναστασία, παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, τις τελευταίες ώρες ακούγεται πάρα πολύ το θέμα του Λεωνίου Νοσοκομείου μετά το γεγονός ότι νόσος φυκάλισε ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και μάλιστα μαθαίνω ότι... Παρακαλώ, μην αναφέρεστε τις ονόματα, παρακαλώ, παρακαλώ. Είπαμε, θα σεβαστούμε απόλυτα εδώ τα προσωπικά δεδομένα ασθενών, δεν θα αναφερθούμε... Δεν θα ήθελα. Σύμφωνη, ωραία. Επιβεβαιώστε μας, σας παρακαλώ, αν όντως είναι 4 γιατροί που νοσούν και μαθαίνω επίσης ότι βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα τα εξιτήρια των ασθενών. Γίνει απολύμανση στην σχολή, Οπουδήποτε, ναι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ γενικά πάλι. Δεν νομίζω ότι η λεπτομέρεια εδώ έχει σημασία ιδιαίτερη. Θα νοσήσουν, θα εκτεθούν και θα νοσήσουν και επαγγελματίες υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας είναι στην προσωφυλακή. Υπάρχουν ειδικά κριτήρια προστασίας των επαγγελματιών υγείας και συνέχισης εργασίας κάποιων από αυτών οι οποίοι έχουν εκτεθεί λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Δεν μπορεί το σύστημα υγείας να υπολειτουργήσει επειδή κάποιος εξετέθη στον ιό ενώ είχε τα μέτρα προστασίας. Για αυτούς που δεν είχαν μέτρα προστασίας ως μη όφυλαν, θα ληφθούν οι κατάλληλες κατά κάποιο τρόπο συνθήκες εργασίας ή η κατάλληλη απομάκρυνση όπου αυτό επιβάλλεται. Δεν θα ήθελα να τονίσετε αυτό το θέμα από την αρνητική του πλευρά. Θα ήθελα να τονίσετε από τη θετική του πλευρά το ότι οι άνθρωποι είναι στην εμπροστοφυλακή, κινδυνεύουν περισσότερο, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Κάθε υποψία λίμωξη αναπνευστικού στα νοσοκομεία πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είναι αυτός ο ιός, να οδηγείται στον ειδικό χώρο διαλογής, να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα, να ελέγχετε αν πρέπει να ελεγχθεί. Σας είπα κάποια ειδικά κριτήρια. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε και τη συρροή ανθρώπων που ανέτεια και χωρίς λόγο, ενώ πάσχουν από ήπια συμπτώματα ίωση, να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να διακινδυνεύουν τη μετάδοση και στο νοσοκομειακό προσωπικό και στο νοσοκομειακό χώρο που είναι πλήρης από ευπαθείς ομάδες. Δεν θα επιβεβαιώσω κανένα κρούσμα.
μια κουβέντα που δεν ήταν η ερώτηση. Αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή θα περιμένουμε στο να μικρόφωνο, δούμε οι υγειονομικούς που έχουν ήπια συμπτωματολογία να εργάζονται στο νοσοκομείο. Όχι. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι που είναι υγειονομικοί και έχουν ήπια συμπτωματολογία και υπάρχει υποψία για τον ιό ή έχουν εκτεθεί στον ιό, φυσικά και απομακρύνονται από την εργασία τους. Αυτοί λοιπόν οι υγειονομικοί έχουν προτεραιότητα στον εργαστριακό έλεγχο. Είναι ένα από τα κριτήρια που έχουμε πει. Ωραία. Και μισή κουβέντα, αυτή είναι η αρχική μου ερώτηση. Από τους δύο θανάτους, τους τελευταίους των συμπολιτών μας που είδαμε, 11 του μήνα ο ένας, 12 ο άλλος. Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό αυτών της ραγδαίας επιπλοκής, που είναι βέβαια πολύ μικρό το δείγμα, που είχαμε δει όμως και είχαμε συζητήσει ότι υπάρχει ένα σημείο καμπής, δηλαδή μπαίνουν πιο ήπια και ξαφνικά υπάρχει ένα γύρισμα. Ναι. Το ξέρω ότι δύο δείγματα ή τρεις. Είναι πολύ λίγα τα δείγματα για να πούμε κάτι. Εδώ θα σας πω κάτι που το ζούμε εμείς καθημερινά στην εμπροστοφυλακή, στην ιατρική, στα επίγοντα αλλά και στις παθολογικές κλινικές. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοσούν, να πω για παράδειγμα, από γρήπη, έτσι, και είναι πολύ βαριά, είναι ηλικίας άνω των 90 και υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο φυσική φθορά του οργανισμού, υπάρχει μια συζήτηση, μια επικοινωνία με το περιβάλλον των ασθενών για το ποιος πρέπει να διασωληνωθεί ή όχι, για το αν αυτό θα παρατείνει τη ζωή ή τη διαδικασία καμιά φορά του θανάτου, η οποία σε αυτές τις ηλικίες έρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από μια πνευμονία, από μια ίωση, μια γρήπη. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή στο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πότε συμβαίνει. Σε αυτούς τους ανθρώπους η κατάρρευση της υγείας μπορεί να είναι πολύ γρήγορη. Να είναι στις πρώτες 3-4 μέρες. Σε κάποιους πιο νέους μπορεί να γίνει στην 5η με 7η μέρα. Εξαρτάται από την αμυντική γραμμή που εμφανίζει ο οργανισμός στο νέο ιό. Νομίζω όμως πολύ νωρίς και έχουμε πολύ λίγα δεδομένα για να πούμε κάτι από αυτού. Αυτό που ξέρουμε από τη βιβλιογραφία είναι ότι εμφανίζεται λίγο αργότερα αυτή η κατάσταση, συνήθως μετά την 5η με 7η μέρα. Και να πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Μαθαίνουμε ότι στην Πάτρα έχει χορηγηθεί στον πρώτο ασθενή το πειραματικό φάρμακο για τον έμπολα, για την θεραπεία. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό, πώς έφτασε στην Ελλάδα, αν υπάρχει ειδική διαδικασία με την οποία έχει προβλεφθεί και στην πατρίδα μας να γίνει εισαγωγή και διάθεση του φαρμάκου αυτού, του πειραματικού, να τονίσω, φαρμάκου. Ένα φάρμακο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς, σοβαρά ασθενείς και στην Κίνα και στην Αμερική και σε άλλες χώρες του κόσμου. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τα δεδομένα, να έχουμε και τη δικιά μας εμπειρία. Δημοσιεύτηκε μια εμπειρία από τη ΣΥΠΑ, η οποία αφορούσε το φάρμακο και η οποία δεν έδειξε ότι ήταν καταλύτης στην αντιμετώπιση αυτών των αρρώστων. Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή. Εμείς ακολουθούμε τις διεθνείς οδηγίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χορήγηση τέτοιων φαρμάκων και δίνουμε και τριπλό αντιϊκό συνδυασμό, ο οποίος περιλαμβάνει φάρμακο ειδικό για τον HIV, φάρμακο που αφορά την μαλάρια και έχει βρεθεί ότι έχει μια δράση εναντίον του ιού, και αυτό το φάρμακο που αναφέρατε, το οποίο έχει εισαχθεί για τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, υπάρχει εισαγωγή του φαρμάκου αυτού στην πατρίδα μας. Επανέρχομαι στους υγειονομικούς. Η υγειονομική συνεχώς, όταν φτάνει ένα περιστατικό με συμπτώματα γρήπης που είναι σοβαρά, το αντιμετωπίζουν σαν να είναι δυνητικά φορέας του κορονοϊού. Και όχι μόνο. Και γρήπη μπορεί να είναι. Και γρήπη μπορεί να είναι. Έχουν τις μάσκες τις κινητικές, είναι εξοπλισμένοι με όλα όσα πρέπει για την δική τους προστασία. Βεβαίως. Βεβαίως και είναι, και υπάρχει επαρκές υγειονομικό υλικό για την προστασία τους και στα νοσοκομεία τους υπάρχει και εκπαίδευση για τη χρήση αυτού του υγειονομικού υλικού. Να τονίσω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 8-9 διαφορετικές κατηγορίες ιών και 200 διαφορετικοί υπότυποι ιών αναπνευστικών, στους οποίους μπορεί να εκτεθεί ένας υγειονομικός. Δεν αλλάζει κάτι ο νέος κοροναϊός όσον αφορά την προσοχή μας. Θα πρέπει ήδη να επιδεικνύουμε προσοχή. Το ότι κάποιοι εκτίθενται σημαίνει ότι πάνω στην κούραση, πάνω στην αστοχία, την διαγνωστική εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν πρέπει όμως να συμβαίνει αυτό. Θα γίνει. Θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Θα αποφύγουν την εργασία για κάποιο διάστημα αν εκτεθούν. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι είμαστε σαν υγειονομικοί εμπροστοφυλακοί και θα στον πόλεμο θα φάμε και τις περισσότερες σφαίρες. Έτσι. Παρακαλώ. Κύριε Καθηγητά, σήμερα ανακοινώθηκαν μέσα σε μία μέρα 2 θάνατοι. Ενώ είχαμε ένα μέχρι πρότινος, μία μόλις μέρα αφού αυστηροποιήθηκαν ακόμη περισσότερα τα μέτρα αποστασιοποίησης. Πολλοί κάθονται και συγκρίνουν λίγο τα δεδομένα από άλλες χώρες. Πόσα κρούσματα έχουν, πόσους θανάτους. Λένε ότι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί είναι στην ίδια τροχιά με τους Ιταλούς.
και λένε ότι μάλλον και εμείς είμαστε, γι' αυτό πήραμε τόσο αυστηρά μέτρα πολύ νωρίς. Τελικά είμαστε πίσω από τους Ιταλούς, πάμε, τους ακολουθούμε με διαφορά 10-15 ημερών. Ή είμαστε σε καλύτερη μοίρα, να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Κοίταξε, είναι σαφές σε μένα ότι με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω για τροχιά τύπου Ιταλίας. Θα μου επιτρέψει να περιμένω μια εβδομάδα για να το πω με σιγουριά αυτό. Σίγουρα τα μέτρα δεν αποδίδουν αμέσως. Τα μέτρα θα αποδώσουν μετά από 2-3 εβδομάδες. Εκεί θα δει κανείς αν έχουν εφαρμογή τα μέτρα του για έναν ιό που εξαπλώνεται ταχύτατα. Είδατε, έχουμε πολύ περισσότερα ορφανά. Εμένα δεν με ανησυχούν οι θάνατοι. Με ανησυχούν αυτά τα περισσότερα ορφανά που εμφανίζονται μέρα με την ημέρα και το καθένα δώσει το δικό του κύκλο μετάδοσης. Και αυτός ο κύκλος μετάδοσης είναι εκθετικός. Είναι σαν το παραμύθι με τον Κινέζο βασιλιά που έπαιξε σκάκι με έναν αντίπαλο και του είπε: θα μου δίνεις για κάθε, αν σε νικήσω για κάθε τετράγωνο, δύο επί κόκκους ρύζι. Και όταν έφτασε και έχασε ο βασιλιάς, είδε ότι δεν τον έφταναν η παραγωγή της Κίνας δεν ξέρω για πόσα χρόνια, πόσα δισεκατομμύρια τόνοι ρυζιού ήταν. Θέλει λοιπόν να προσέξουμε την εκθετική αύξηση του ιού και να σκεφτούμε ότι αυτός ο ιός εξαπλώνεται ταχύτατα. Πρέπει να απομονωνόμαστε, πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Το παραμικρό σύμπτωμα μπορεί να είναι αυτός ο ιός αυτή την εποχή. Να μην αναπαραγάγω κάτι που είπε ένας φίλος Άγγλος καθηγητής προχτές. Σκεφτόμουν να το πω, να μην το πω, αλλά θα σας το πω. Λέει, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε τον ιό και προφυλασσόμαστε, αλλά τον έχουμε και να μην το μεταδώσουμε σε άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευαίσθητοι πρέπει να είμαστε αυτή την εποχή για να μην φτάσουμε στην κατάσταση Ιταλίας, να μην φτάσουμε στην κατάσταση άλλων χωρών. Η εκθετική αύξηση του ιού αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχα φαινόμενα και στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Τα μέτρα είναι σκληρά, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν έχουμε και την ατομική ευθύνη μαζί με τα μέτρα, δεν θα δουλέψουμε. Έτσι, δεν μπορεί να συνοστίζονται, όπως είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης προηγουμένως, σε ουρές 40 και 45 άτομα και κάποιοι μεταξύ αυτών να βήχουν ή να έχουν συμπτώματα αναπνευστικού και να έχουν σπεύσει στον πανικό τους με το φόβο ότι θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ, κάτι που ποτέ δεν υπόθηκε και ούτε θα γίνει ποτέ, και να εκθέτουν άλλους σε αυτή την κατάσταση του αυξημένου συγχρονισμού και διευπαθείς ομάδες. Ναι, κύριε Κόρφα. Είπατε για τα, ότι από τα 22 πιθανά εγχώρια κρούσματα που έχουν έρθει σε επαφή είναι τα περισσότερα στην Αθήνα. Έτσι είναι. Και τα 16 ορφανά κρούσματα είναι στην Αθήνα τα περισσότερα. Τα ίδια είναι. Όταν λέμε ορφανό και χωρίς ενδείξεις εγχώρια ή επιδημιολογική σύνδεση είναι τα ίδια. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι υπέρβαροι, οι παχύσαρκοι, οι καπνιστές είναι και αυτοί στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ο Μετρητής. Ναι, να πω εδώ. Οι υπέρβαροι είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τη γρήπη και αυτοί είναι οι υπερβολικά παχύσαρκοι. Δεν έχει αναφερθεί κάτι σε αυτή την πανδημία σε σχέση με τους υπέρβαρους. Αντίθετα, αυτό που είναι γνωστό από ερευνητικές εργασίες είναι ότι οι καπνιστές υπερεκφράζουν αυτόν τον υποδοχέα με τον οποίο συνδέεται ο ιός. Δεν έχουμε δει δεδομένα ότι ο καπνιστής κινδυνεύει περισσότερο, αλλά με βάση ερευνητικές εργασίες ότι υπερεκφράζουν τον υποδοχεία, έχουν περισσότερο υποδοχεία του ιού στο αναπνευστικό τους. Φοβάμαι για τους καπνιστές, πρέπει να το πω αυτό, ότι μπορεί να εκτεθούν ευκολότερα. Όχι αναγκαστικά ότι θα νοσήσουν βαρύτερα, αλλά να εκτεθούν και να νοσήσουν πιο εύκολα. Άρα θέλει λίγο προσοχή το κάπνισμα. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι υγιεινό. Ξέρουμε ότι όλοι ότι είναι μια κακή συνήθεια. Εάν μπορούμε να το περιορίσουμε, νομίζω κινδυνεύουμε λιγότερο να μας προσβάλλει ο ιός στον οργανισμό. Αυτό σας το λέω από πειραματικά δεδομένα, δεν έχω κλινικά δεδομένα από μεγάλη μελέτη. Κύριε Σαββάση, μια διευκρινιστική ερώτηση. Είπαν 22 είναι τα νέα ορφανά συνολικά, δηλαδή πόσα... Όχι, 22 είναι συνολικά. Συνολικά. Ναι. Αυτό και δεύτερο. Τώρα ακολουθεί η διαδικασία της κυκλάτησης. Τα θύματα δεν έχει νόημα. Εξακολουθούμε εξαντλητικά να την κάνουμε όσο και περισσότερο μπορούμε. Ξέρουμε ότι αυτή η διαδικασία της εξαντλητικής κυκλάτησης έχει οδηγήσει σε μια μείωση ή μια μη δραματική αύξηση των κρουσμάτων σε κάποιες χώρες. Όσο αντέχουμε θα το κάνουμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται εξαιρετικά δύσκολο, γιατί το καθένα ορφανό, όπως τα ονομάζουμε, έχει το δικό του κύκλο μετάδοσης, ο οποίος μπορεί να είναι εκθετικός, ας πούμε, και να έχει ξεκινήσει πριν 5 μέρες και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα να ιχνηλατείς δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να τονίσω την ηρωικότητα και την απίστευτη δύναμη των ανθρώπων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που μέρα και νύχτα παλεύουν να τηρείται αυτή η διαδικασία όσο δυνατόν περισσότερο. Και θα χρειαστούμε και βοήθεια και ήδη γίνονται προσπάθειες για περισσότερη βοήθεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε αυτό το δύσκολο έργο.
Κύριε Τσιόγκρα, χθες μας είπατε ότι ανάμεσα στα κρούσματα υπάρχουν και παιδιά. Γνωρίζουμε τις ηλικίες, αν κάποιο από αυτά νοσηλεύεται και αν τα, αν τα συμπτώματα είναι ήπια ή αν είναι ασυμπτώματα. Όχι, τα περισσότερα είναι ήπια με ελαφρά συμπτωματολογία. Δεν έχω τα στοιχεία της ακριβής νοσηλείας παιδιών. Νομίζω τα περισσότερα είναι σπίτι. Μην μας ανησυχούν τόσο τα παιδιά, να μας ανησυχούν περισσότερο οι μεγάλοι. Αλλά φυσικά και όπου βρίσκουμε αυτή τη στιγμή κρούσματα σε παιδιά, απομονώνουμε όλο το περιβάλλον. Ήθελα να ρωτήσω το γεγονός ότι υπάρχουν ευχάριστα στην Κίνα και έχετε εκεί επιδημία τύπητες γενικότερα για εμάς και για παγκόσμια. Και κάτι άλλο, είχε μια μικρή μελέτη η οποία έδειξε ότι ο γιος κύπταται στον αέρα για 3 ώρες. Όχι, δεν αλλάζει τα δεδομένα της προφύλαξης. Νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών μιλάει για αεροσταγονίδια, τα οποία πέφτουν μετά το 1 μέτρο και η μέγιστη απόσταση είναι τα 2 μέτρα. Η αερογενής μετάδοση, παρά το γεγονός ότι έχει συζητηθεί, δεν έχει πιστοποιηθεί. Θεωρώ ότι σε ιδιαίτερα στενό συγχρονισμό μπορεί να επισυμβαίνει σε κλειστούς χώρους. Εκεί χρειάζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη προσοχή και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι τα αεροσταγονίδια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν όλο και περισσότερο οδηγίες από επιστημονικούς οργανισμούς του εξωτερικού για τα άτομα τα οποία αναρρώνουν και πάνε σπίτι να προσέχουν λίγο τις συνθήκες υγιεινής στην τουαλέτα, γιατί φαίνεται ότι ο ιός απεκρίνεται από τα κόπρανα, από το γαστρεντερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά την ανάρρωση, ώστε να υπάρχει ειδική του τουαλέτα ή ειδική κανόνες καθαριότητας στην τουαλέτα, το οποίο το εξετάζουμε και εμείς να δίνονται ειδικές οδηγίες σε αυτούς που φεύγουν και πάνε στο σπίτι να προσέχουν λίγο περισσότερο. Σκέφτομαι αν πρέπει ή αν θέλετε ή αν μετά από αυτό που είπα την κυρία Σκουμάκη, ξέρετε να προτείνετε μέτρα στην Επιτροπή, μάλλον η Επιτροπή να συζητήσει και να προτείνει μέτρα για πιο ασφαλή πρόσβαση στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Ή γενικότερα στους, γιατί είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνουν πλέον πολύ μεγάλες συναθρήσεις και επιμένω γι' αυτό. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Το συζητάμε από σήμερα ήδη και με μέλη της Επιτροπής και με ανθρώπους εδώ στο Υπουργείο. Θα δούμε ποια είναι η λύση. Ίσως να είναι μια λύση ενός διευρυσμένου ωραρίου ή κάτι παρόμοιο. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι με σαφήνεια αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα έχετε δίκιο και θέλουμε να αποφεύγει το συγχρονισμός όπου είναι εφικτό αυτή την εποχή. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Τσιόδρα, έχουμε ήδη 3 νεκρούς στη χώρα μας λόγω κορονοϊού, δυστυχώς. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η ταφή τους, ποια είναι η διαδικασία, η κηδεία? Είμαστε μια χώρα που σέβεται και τιμά πάντοτε τους νεκρούς. Υπάρχει κάποιο κίνδυνος, όπως ακούγεται και διαβάζω, όσον αφορά τη μετάδοση του ιού και αφού κάποιος έχει θλίψει ή όχι? Κοιτάξτε, υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Έχουμε εκδώσει ειδικές οδηγίες στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για το χειρισμό νεκρών σωμάτων. Η κηδεία μας ενοχλεί όσον αφορά το συγχρονισμό και τη συνάθρηση πολλών ανθρώπων αυτή την εποχή. Αυτό μας ενοχλεί, όχι το νεκρό σώμα αυτό καθ' αυτό, το οποίο το σεβόμαστε και το τιμούμε απεριόριστα. Ευχαριστώ πολύ.